Συναδέλφες και συνάδελφοι, νέοι νέες, εργαζόμενοι εργαζόμενες, γονείς, θέλει πραγματικά πολύ θράσος η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να φέρνουν για συζήτηση και ψήφιση ένα νομοσχέδιο με τίτλο για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού. Δήθεν ότι νοιάζονται για την εκπαίδευση, για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς. Τους λέμε το εξής: όσο και να χρησιμοποιούν όμορφα λόγια και εύχες εκφράσεις για να γίνουν αρεστοί στην κοινωνία, τόσο η κοινωνία θα τους γυρνάει την πλάτη, γιατί καθημερινά βιώνει τα αποτελέσματα της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης και στον χώρο της εκπαίδευσης. Γιατί είναι έγκλημα να ψηφίζουν το τέταρτο κατά σειρά νομοσχέδιο που ορθώνει ακόμα μεγαλύτερα τύχη στην προσπάθεια που κάνει κυρίως η λαϊκή οικογένεια να μορφώσει τα παιδιά της, ενώ δύο χρόνια τώρα μας έχουν παρατήσει στο έλεος της πανδημίας. Αυτό φάνηκε και χτες στη μαζική παράσταση διαμαρτυρίας σωματείων και εκλεγμένων συνδικαλιστών από συλλόγους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΕΛΜΕ της Αττικής στο Υπουργείο Παιδείας. Απαιτήσαμε συγκεκριμένες απαντήσεις για τα μέτρα που προτίθεται να πάρουν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων από το Σεπτέμβρη μπροστά στο τέταρτο κύμα της πανδημίας. Ζητήσαμε δηλαδή απαντήσεις στα αυτονόητα. Τι μέτρα θα πάρθουν για την αρέωση των μαθητών στα τμήματα? Τι μέτρα θα πάρθουν ώστε να γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ? Τι κονδύλι θα υπάρξει ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό καθαριότητας σε επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας? Αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ώστε να γίνουν απαραίτητες επιδιορθώσεις στις υποδομές των κτηρίων? Αν θα υπάρξει πύκνωση των δρομολογίων για τα μεταφερόμενα παιδιά? Αν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο ώστε να καλυφθούν τα σύνθετα μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά κενά που έχουν δημιουργηθεί στα παιδιά? Αν θα υπάρχει κάλυψη όλων των πραγματικών κενών με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων? Τι απάντησε το Υπουργείο? Με καθησυχαστικό τόνο το σχέδιό τους είπανε ότι είναι βλέποντας και κάνοντας. Καμία σαφής απάντηση παρά μόνο γενικές και αόριστες θέσεις, όπως για παράδειγμα ότι η καθαριότητα των σχολείων θα είναι όπως πέρσι, δηλαδή οι χιλιάδες απολυμμένες καθαρίστριες στη μέση της χρονιάς ή η ντροπιαστική αναλογία μία καθαρίστρια για μία μισή σχολική μονάδα. Συνέχισαν επιπλέον τη γνωστή τακτική από τον Άννα στον Καλιάφα, αφού παρέπεμπαν στην ευθύνη άλλων υπουργείων τα ζητήματα υποδομών, μεταφορών, τεστ από τον ΕΟΔΗ. Λες και η λέξη πρωτοβουλία είναι άγνωστη στο Υπουργείο Παιδείας. Λες και ανήκουν σε διαφορετική κυβέρνηση. Και βέβαια, το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων lockdown. Δηλαδή, χωρίς καμιά ντροπή, ομολογούν πως το σχέδιο του Υπουργείου για άλλη μια φορά είναι κλειστά σχολεία και τηλεκπαίδευση. Το ξεκαθαρίζουμε και από αυτήν εδώ τη συγκέντρωση. Να μην τολμήσουν! Κάτι τέτοιο για τρίτη χρονιά θα είναι καταστροφικό για τα παιδιά. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια, γιατί αντί να ικανοποιήσει τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων, έχει κάνει σημαία την ατομική ευθύνη, την ίδια στιγμή που ικανοποιεί όλα τα πρωτόκολλα που προστάζουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Ακόμα και στο εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα του μαζικού εμβολιασμού, αντί για ουσιαστική ενημέρωση του λαού και στήριξη των δημόσιων δομών, η κυβέρνηση επιλέγει να στοχοποιήσει και να απειλεί τους εργαζόμενους με απολύσεις και πειθαρχικές κυρώσεις για να κρύψει τις εγκληματικές της ευθύνες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, έχει πέσει και το τελευταίο φύλλο σικής. Είναι πρόκληση η κυβέρνηση, αντί για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία, να ψηφίσει αντιεκπαιδευτικά μέτρα. Να επιδιώκει τη μετατροπή του σχολείου σε επιχείρηση που θα αναζητά χρήματα από τους γονείς, από επιχειρήσεις αλλά και από χορηγούς για να λειτουργήσει. Να προχωρούν στην κατηγοριοποίηση των σχολείων σε καλά και κακά, σε πλούσια και φτωχά. Να προσπαθούν να ανοίξουν το δρόμο για τη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, να μην μαθαίνουν δηλαδή όλα τα παιδιά τα ίδια γράμματα. Είναι πρόκληση να προσπαθούν να αντικαθιστούν την αναγκαία επιστημονική γνώση που χρειάζονται οι μαθητές για να μπορούν να κατανοήσουν τον κόσμο με εφήμερες δεξιότητες, τις οποίες βέβαια έχει ανάγκη το κεφάλαιο για να βγαίνουν από όλο και πιο μικρή ηλικία οι μαθητές μας στην αγορά εργασίας, ακόμα και από τα 15 τους χρόνια.
Και βέβαια για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω, απαραίτητο συστατικό είναι ο βούρδουλας της λεγόμενης αξιολόγησης, ο έλεγχος δηλαδή, για να εξαναγκαστούν οι εκπαιδευτικοί να εγκαταλείψουν το ρόλο τους, να παλεύουν για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το αν δυσκολεύονται ή όχι. Συναδέλφες και συνάδελφοι, πραγματική στήριξη και αναβάθμιση του σχολείου σημαίνει όλα τα σχολεία να έχουν επαρκή κρατική χρηματοδότηση με σύγχρονες υποδομές, εργαστήρια και εξοπλισμό. Να μην βάζει ο γονιός το χέρι στην τσέπη για να μορφωθεί το παιδί του. Να παρέχεται ολόπλευρη μόρφωση, σύγχρονα επιστημονικά θεμελιωμένα και κατανοητά σχολικά βιβλία και αναλυτικά προγράμματα ίδια για όλα τα παιδιά. Και ταυτόχρονα ουσιαστικά μέτρα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, γιατί τώρα μπορούν και πρέπει να εξασφαλιστούν κατάλληλες αίθουσες, να αραιώσουν οι μαθητές της τάξης, να εξασφαλιστεί η καθαριότητα στα σχολεία, να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τα πραγματικά κενά και τις ανάγκες. Βήμα πίσω από αυτό δεν θα κάνουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.